Εχθές το μεσημέρι, η αφρόκρεμα της ελληνικής κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Ενέργειας και ο Υπουργός Εργασίας, μαζί με όλα τα στελέχη τους, μας ανακοίνωσαν το ειδεχθές και εκβιαστικό πλάνο τους για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, αλλά και για αυτή τη βιομηχανία. Στην ουσία, μας ανακοίνωσαν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Αυτό που μας είπαν με λίγα λόγια ήταν να παρατήσουμε τις θέσεις μας και να βγούμε στην ανεργία. Αυτό έχει απίστευτη επίπτωση τόσο στις προσωπικές μας ζωές και στις περιοχές της τοπικής κοινωνίας που ζούμε, έχει όμως και στο συμφέρον του ελληνικού δημοσίου και του κράτους. Με αυτή την απόφαση η εταιρεία θα κλείσει, θα πτωχεύσει και θα είναι προσβορά των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και των ξένων συμφερόντων. Ο στόχος μας είναι μέχρι τελευταία στιγμή να μείνουμε μέσα στην επιχείρηση, ό,τι και αν γίνει. Είτε προχωρήσουν οι διαγωνισμοί, είτε δεν προχωρήσουν. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε και θα μας πάρουν σηκωτούς.